Κύριε Κουντουρατζή, πλούσιο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται για την Κυλεκό, εκλογές και προβολή των ταινιών του Φεστιβάλ Δράμας. Πείτε μας τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, 21 και 22 του Οκτώβρη, θα μαζευτούμε όλοι στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στο Χάνι, για να ψηφίσουμε για το νέο Δουσού της Κυλεκό. Πέρασαν τα 2 αυτά χρόνια. Θα κάνουμε λοιπόν στις 6 ώρα το Σάββατο μια εκλογοαπολογιστική συνέλευση, όπου θα πούμε όλα, ό,τι ακριβώς έγινε αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Και μετά θα ψηφίσουμε για το νέο Δουσού. Οι εκλογές θα είναι και την Κυριακή στις 7 η ώρα. Ταυτόχρονα βέβαια στις 7 η ώρα και τις 2 μέρες θα έχουμε τις προβολές του Φεστιβάλ της Δράμας, των βραβευμένων ταινιών του 45ου Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας. Οπότε ο κόσμος μπορεί να ψηφίζει και ταυτόχρονα να βλέπει αυτές τις ταινίες μικρού μήκους, τις βραβευμένες. Υπάρχουν συμμετοχές για το νέο ΔΣ, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ενδιαφερθεί? Ναι, έχουμε ήδη αρκετούς που ενδιαφέρονται, αλλά θέλουμε και ακόμη περισσότερους. Οπότε μπορεί ο καθένας να μας υποβάλει και την υποψηφιότητά του στο mail της Κυλεκό, το kileko79@gmail.com, γιατί είναι σημαντικό και για τους νέους ανθρώπους να ανανεωθεί το Δουσού. Εμείς θέλουμε άτομα με νέες ιδέες να στηρίξουν τη λέσχη μας, η οποία είναι ένα από τα μακροβιότερα σωματεία στο νησί. Και θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου είτε με υποψηφιότητα στο Δουσού, είτε με το να έρθουν και να ψηφίσουν στις εκλογές μας. Πόσα μέλη περίπου μέχρι σήμερα έχει, αυτά τα 2 χρόνια, πόσα μέλη απαριθμούσε η Κυλεκό? Σίγουρα είναι πάνω από 100 μέλη. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τον ακριβή αριθμό. Αλλά μας στηρίζει ο κόσμος και στις προβολές που κάνουμε στον κινηματογράφο Ορφέα, που θα ξεκινήσουν από τον Νοέμβριο, σε συνεργασία βέβαια με τον κινηματογράφο Ορφέα, και στις προβολές που κάνουμε το καλοκαίρι σε ωραία σημεία, στις Χαϊχούτες, ναι. όπως θα θυμάσαι, και στο Ναυτικό Όμιλο και σε άλλα σημεία. Οπότε εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε με τον χρόνο που έχουμε, που διαθέτουμε, γιατί όλοι είμαστε εθελοντές, ώστε να περάσουμε ή να δώσουμε και μια άλλη νότα κινηματογραφική στα τοπικά δεδομένα της ΚΟ. Νομίζω πως η μεγάλη επιτυχία της Κυλεκό είναι αυτή ακριβώς, ότι κάνετε πάρα πολλές δράσεις και ότι ικανοποιείτε όλους τους θεατές, και όχι μόνο από άποψη ποιότητας ταινιών, αλλά και των τοποθεσιών που έχετε επιλέξει. Είτε είναι αυτή κοντά στη θάλασσα, είναι κοντά στο βουνό, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, ναι, η ΚΟΣ έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να αναδειχθούν έστω και με το κινηματογραφικό τρόπο και με την επιλογή μιας κατάλληλης ταινίας. Έχουμε τον εξοπλισμό τον καλοκαιρινό, έχουμε την οθόνη μας. Οπότε όσο μπορούμε και το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο, όπως είπες και εσύ, ο οποίος έχει και διαφορετικά γούστα, αλλά εμείς προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλους.